Σύμφωνα με μία νέα μελέτη, το τέλος του ηλιακού μας συστήματος θα μπορούσε να έρθει όταν οι πλανήτες του συνθλιβούν και καταναλωθούν από τον ήλιο όταν πεθάνει. Οι εσωτερικοί πλανήτες, ο Ερμής και η Αφροδίτη, είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα καταναλωθούν από τον ήλιο. Άλλα αντικείμενα εντός μας ηλιακού συστήματος, όπως τα φεγγάρια του Δία, θα μπορούσαν να εξφεντονιστούν και να τεμαχιστούν. Αλλά η μοίρα της Γης παραμένει λίγο πιο άγνωστη. Μπορεί να μας καταβροχθήσει το ετοιμοθάνατο αστέρι μας ή να μας αφήσει ως ένα ακατοίκητο τοπίο κόλασης, λένε οι επιστήμονες. Ο καθηγητής Μπόρις Γκενσίκε είναι μέρος μιας ομάδας ερευνητών μιας νέας εργασίας που εξέτασε τι συνέβη σε άλλα πλανητικά συστήματα, όπως το δικό μας, όταν τα αστέρια που φιλοξενούσαν πέθαναν και έγιναν λευκοί νάνοι. Προσφέρει μια υπόδειξη για το τι θα συμβεί όταν έρθει το τέλος του δικού μας ηλιακού συστήματος, σε περίπου 5 δισεκατομμύρια χρόνια. Οι επιστήμονες παρακολούθησαν το τέλος τριών πολύ διαφορετικών μακρινών αστεριών. Αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της φύσης των αντικειμένων γύρω από αυτά τα αστέρια και έτσι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να ανακαλύψουν τι συμβαίνει με τα συντρίμμια γύρω από έναν λευκό νάνο. Μερικοί από τους πλανητικούς γειτονές μας μπορεί να έχουν ελαφρώς λιγότερο δραματική μοίρα. Ο Άρης και οι τέσσερις αέριοι γίγαντες, Δίας, Κρόνος, Ουρανός και Ποσειδώνας, θα έμεναν σε τροχιά γύρω από έναν λευκό νάνο. Τα μικρότερα φεγγάρια τους και τυχόν αστεροειδής θα διαλυθούν σε σκόνη και στη συνέχεια θα πέσουν στο νεκρό αστέρι, όπως προβλέπουν οι ερευνητές. Τα κακά νέα είναι ότι η Γη πιθανότατα θα καταναλωθεί απλώς από τον διαστελόμενο ήλιο, προτού γίνει λευκός νάνος.